Γεια σας. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στα Βελανίδια. Πίσω μου ακριβώς δεξιά μου βρίσκεται η παραλία του Αγίου Γεωργίου. Σήμερα, δεύτερη μέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο εκκλησάκι και στη περιοχή. Ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται πάντα μία ημέρα μετά την Κυριακή του Πάσχα. Δυστυχώς, εφέτος, λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και με την όλη υγειονομική δυσκολία που μας έχει βρει, δεν μπόρεσε να γίνει λειτουργία στο εκκλησάκι. Οπότε, άλλος ένας λόγος παραπάνω να σας δείξουμε το ναό, να σας δείξουμε κάποιες πληροφορίες που έχουμε για το ναό και την ευρύτερη περιοχή. Και μιας και ανέφερα την ευρύτερη περιοχή, να πούμε ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες. Δεν είναι τίποτα αποδεδειγμένο βέβαια. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχουμε κάποια στοιχεία ότι στην περιοχή που βρισκόμαστε και ενδεχομένως προς την περιοχή του Αγίου Μύρωνα βρισκόταν η αρχαία πόλη Σίδης. Έχουμε κάποιες πληροφορίες. Αν περπατήσουμε την περιοχή όλη, σίγουρα όλοι μας, και ας μην γνωρίζουμε, θα βρούμε κάποια στοιχεία, όστρακα και διάφορα άλλα πραγματάκια που παραπέμπουν σε κάτι τέτοιο, που ενδεχομένως επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες αυτές. Δεν υπάρχει όμως κάποια συγκεκριμένη έρευνα, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που μπορούν να μας τοποθετήσουν ακριβώς την αρχαία πόλη εδώ. Το Αγίου Γεωργίου είναι με τα Βυζαντινού εκκλησάκι, είναι φτιαγμένο περίπου το 15ο αιώνα. Απέναντί μας είναι το εκκλησάκι του Αγίου Θωμά του Ερμαλαιό. Πιο πίσω είναι ο ναός του Αγίου Μύρωνα, από το οποίο έχει πάρει και το όνομά της η περιοχή. Πίσω από το εκκλησάκι του Αγίου Θωμά, η μεγάλη κατασκευή που ενδεχομένως μπορούμε να διακρίνουμε είναι το νέο μοναστήρι του Οσίου Θωμά του Ερμαλαιό. Είναι μια ανδρώα μονή, η οποία αυτές τις μέρες περιμένουμε να υποδεχτεί τον πρώτο μοναχό, ο οποίος θα πατήσει και θα περπατήσει πάνω στα χνάρια του Οσίου Θωμά του Ερμαλαιό, του Αγίου Γεωργίου του Ερμαλαιό και πολλών 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 άλλων μοναχών που έχουν ζήσει και έχουν θαυματουργήσει στην περιοχή του Κάβο Μαλαία. Μπορούμε να διακρίνουμε ό,τι έχει απομείνει από τις αγιογραφίες του ναού. Στο σύνολό τους είναι ασβεστωμένες. Έχουν μείνει μόνο σε αυτό το σημείο και σε άλλο σημείο πίσω από την κάμερα. Δίπλα μου βρίσκεται το πείμα του Κίωνα, που μάλλον προέρχεται από κάποιον παλιότερο αρχαίο ναό. Φαίνεται να είναι στην αρχική του θέση ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το άφησαν αυτό μέσα στο ναό. Παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, πατήστε
κάντε ένα like στο βίντεο και κάντε μας ένα subscribe στη σελίδα μας στο YouTube. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε και άλλα τέτοια βιντεάκια, αν θέλετε να φτιάξουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω, προτείνε μας περιοχές. Εμείς με πρώτη ευκαιρία θα κάνουμε το βιντεάκι, θα το ετοιμάσουμε και θα το ανεβάσουμε να το δείτε όλοι σας.